Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σας έχω μία παλέτα την οποία αγάπησα τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή που την είδα να τη διαφημίζουν. Αναφέρομαι στην Flawless 4 από Makeup Revolution. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και από μέσα είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ elegant γενικά η συσκευασία της και την αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα στο βίντεο? Σήμερα το βίντεο έχει μία μίνι ανάλυση αυτής της παλέτας, η οποία έχει μέσα αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια. Είναι πλήρως φθινοπορεινά, είναι έντονα, είναι πανέμορφα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν mini review αυτής της παλέτας. Θα δούμε μαζί τα χρωματάκια. Σας έχω κάνει ένα κλιπάκι με τα swatches για να τα δείτε κι εσείς πώς γράφουν στο χέρι. Όπως επίσης σας έχω makeup tutorial το μακιγιάζ που βλέπετε αυτή τη στιγμή στα μάτια. Και το καλύτερο είναι ότι έχω μία και για εσάς. Ναι, λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο, ο λόγος που είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το βίντεο και για αυτόν τον διαγωνισμό είναι γιατί η παλέτα ακόμα δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα. Μπορείτε να την παραγγείλετε από το tambeauty.com, το οποίο είναι το official site της Makeup Revolution. Δεν περνάει τελωνείο, είναι αγγλικό site, μπορείτε δηλαδή να κάνετε και εσείς την παραγγελία σας. Απλά είπα, ρε παιδί μου, μια που θα κάνω την παραγγελία μου, είναι και οικονομική η παλέτα και σκέφτηκα να κάνω ένα δωράκι και για εσάς, οπότε ναι. Έχω όλες τις πληροφορίες γραμμένες από κάτω, να πάτε να τσεκάρετε τους όρους συμμετοχής και να έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτή την υπέροχη παλέτα. Είναι τέλεια και όμορφη και καταπληκτική. Σταματάω τη φλιαρία και πάμε να ξεκινήσουμε. Η παλέτα λοιπόν απαρτίζεται από αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες πάρα πολύ φθινοπορεινές. Έχει στη μέση όλα τα ματ και πάνω και κάτω έχει όλα τα σήμερ. Εγώ να σας πω σε γενικές γραμμές ότι τα ματ της δεν είναι ιδιαίτερα pigmented και δεν μπορώ να πω ότι κάποια χρωματάκια δηλαδή συγκεκριμένα δεν γράφουν πάρα πολύ καλά, ειδικά τα ανοιχτόχρωμα. Σε γενικές όμως γραμμές η παλέτα έχει πραγματικά πολύ καλή απόδοση. Ξέρετε ότι είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα τα δείτε και στα swatches ποια χρωματάκια λίγο με πέδεψαν παραπάνω. Όσο και τα σήμερι είναι όνειρο, είναι καταπληκτικά, γράφουν απίστευτα. Η παλέτα σαν παλέτα γενικά δεν κάνει fallout, ούτε kickback, που σημαίνει ότι ό,τι προϊόν πάρετε στο πινέλο δεν θα μεταφερθεί ούτε πάνω στη παλέτα, ούτε στα ρούχα σας, ούτε στο πρόσωπό σας. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ένα άλλο που για μένα είναι αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η παλέτα έχει 32 χρώματα, είναι πάρα πολύ οικονομική και συνδυάζει πολύ καλής ποιότητας χρώματα. Φυσικά τη σύγκρισή μου την κάνω με τις παλέτες που έχω ήδη και έχω ήδη δοκιμάσει από διάφορες drugstore εταιρείες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ένα κλιπάκι που σας έχω τα swatches και επιστρέφουμε. Αυτή την παλέτα. Σε γενικές γραμμές όμως να σας πω ότι τα swatches δεν έχουν μερικές φορές καμία σχέση με την πραγματική απόδοση των χρωμάτων πάνω στο μάτι. Το swatch είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρεξηγήσει πολύ μία παλέτα, να την υποτιμήσει, όπως επίσης μπορεί και να την ανυψώσει και στην πραγματικότητα η παλέτα να μην γράφει τόσο καλά. Οπότε πιστεύω ότι στα swatches πρέπει να είμαστε και λίγο πιο επιφυλακτικές. Μπορούμε δηλαδή να δούμε πώς αναλύεται ένα χρώμα πάνω στο χέρι, τι υποτόνους βγάζει. Μπορούμε φυσικά να καταλάβουμε και κατά πόσο είναι pigmented και άμα είναι τραχή ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι κριτήριο το swatch για να καταλάβουμε κατά πόσο η παλέτα είναι καλή
πάνω στο μάτι. Στο μάτι με το πινέλο, εκεί καταλαβαίνουμε τι κάνει αυτή η παλέτα. Νομίζω πως αυτά ήθελα να πω για αυτή την παλέτα σε γενικές γραμμές. Βλέπετε τα χρωματάκια της είναι αρκετά ζεστά, είναι όλα, είναι τα περισσότερα έντονα. Και πιστεύω ότι θα βολέψουν πολύ κοπέλες οι οποίες αναζητούν ζεστές, θερμές, αποχρώσεις έντονες, φθινοπορεινές. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε την παρουσίαση της παλέτας, πάμε τώρα να σας δείξω πώς έκανα αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ. Όσοι ήσασταν εδώ για τα swatches, για το review και για το giveaway, μπορείτε να αποχωρήσετε, δεν θα παρεξηγηθώ. Όσοι όμως θέλετε να δείτε μία πρώτη εικόνα πώς γράφει αυτή η παλέτα πάνω στα μάτια, συνεχίστε να βλέπετε. Λοιπόν, σας έφερα αρκετά κοντά για να βλέπετε ακριβώς τι κάνω. Και τώρα θα περάσω στην απόχρωση Candle, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα μέσα στην παλέτα. Θα τη χρησιμοποιήσω για transition color. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Στη συνέχεια και με το ίδιο πινέλο θα περάσω σε αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία ονομάζεται Baby και είναι ένα ιδιαίτερο ροζάκι. Θα το κρατήσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, στο κέντρο προς έξω. Κέντρο, κέντρο προς έξω, κέντρο προς μέσα. Κέντρο προς έξω, κέντρο προς μέσα. Οπότε ουσιαστικά έχουμε ένα σβησμένο αποτέλεσμα, το οποίο το κρατάμε στο κέντρο, περισσότερη όμως ένταση έχει προς τα έξω. Στη συνέχεια θα περάσω σε αυτήν την απόχρωση, η οποία ονομάζεται Not Today. Όχι σήμερα, λέει, αλλά εμείς σήμερα θα τη χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, παίρνοντας ένα fluffy πινελάκι, πάω και στηρίζομαι περισσότερο στην εξωτερική γωνία και θα κάνω ελαφρώς blend. Και με ό,τι έχει απομείνει, για να μην δημιουργήσω σκληρές γραμμές, τραβάω το πινελάκι μου προς τα μέσα με αυτές τις κινήσεις. Στη συνέχεια, παίρνοντας ένα τέτοιο πινελάκι, το οποίο είναι λίγο πιο πλατή και λίγο πιο ακριβίας, θα περάσω σε αυτήν την απόχρωση, η οποία ονομάζεται Rock Me και είναι ένα πάρα πολύ βαθύ καφεμό, θα το έλεγα, και θα στριχτώ πολύ πολύ έξω, ίσα ίσα για να δώσω λίγο βάθος. Παίρνοντας ένα ακόμη πινελάκι ακριβίας, θα περάσω στην απόχρωση Crimson, που είναι αυτή εδώ πέρα. Ενώ φαίνεται λίγο μπορντό, στην πραγματικότητα χρυσίζει, οπότε και θα στοχεύσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και απλώνω πολύ προσεκτικά μέχρι μέσα. Για το κάτω μέρος του μακιού θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτό το πινελάκι και θα πάρω αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση. Σβήνω ελαφρώς. Συνεχίζω με αυτή την απόχρωση, δηλαδή ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο. Και το φέρνω και λίγο πιο κάτω. Και ολοκληρώνω και λίγο από αυτήν την απόχρωση, οπότε θα βουτήξω λίγο στο πινελάκι μου και θα στοχεύσω μόνο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και πάλι το σβήνω. Για να γίνει λίγο πιο έντονο θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο μολύβι από την Technique, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω στη γραμμή του νερού για να δώσει βάθος και να κάνει το μακιγιάζ μου λίγο πιο έντονο. Και για να βεβαιωθώ ότι δεν θα υπάρξουν σκληρές γραμμές, χρησιμοποιώ τη σβίστρα που έχει αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι και ίσα ίσα θα πάω στις σχηρίζες της φλιφαρίδες για να το κάνω λίγο πιο απαλό. Τέλος, για να δώσω μία έξτρα λάμψη στο τελικό αποτέλεσμα του ματιού, θα περάσω σε δύο αποχρώσεις της παλέτας, οι οποίες είναι οι Hotter and Muted και είναι αυτές οι δύο, οι οποίες έχουν και οι δύο χρυσούς υποτόνους. Θα βουτήξω το πινελάκι μου και στις δύο και θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και θα τις εφαρμόσω. Συγχωρήστε τα ταλαιπωρημένα μου χείλη, θα περάσουμε τώρα στην εφαρμογή του κραγιόν και θα χρησιμοποιήσω από αμόρφια αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία ονομάζεται Cinnamon Heart και είναι ένα καταπληκτικό χρωματάκι, το οποίο πιστεύω πάει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας ενέπνευσε να κάνετε και εσείς δικές σας έτσι έντονες φθινοπορεινές δημιουργίες.
Εύχομαι μόνο να έρθει σύντομα στην Ελλάδα η συγκεκριμένη παλέτα, διότι πιστεύω ότι είναι πολυπόθητη, εγώ προσωπικά την αγαπώ και πιστεύω ότι θα τη χρησιμοποιώ όλο το χειμώνα, ανεξαρτήτως καθημερινό, βραδινό, απογευματινό, μακιγιάζ που θα θέλω να επιλέξω να κάνω. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε κτλ. Μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια!